Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα θα φτιάξουμε ρακόμελο. Για ρακόμελο χρειαζόμαστε το βασικό τσίπουρο ή τσικουδιά, 1 λίτρο, κανέλα, 3 κανέλες, 7 γαρίφαλα, χρειαζόμαστε και μέλι. Μέλι θα χρειαστούμε 5 κουταλιές σούπας. Οπότε βάζουμε το τσίπορο, το βάλα σε πλαστικό μπουκάλι για να βγάλω το λίτρο, είναι το λίτρο το μπουκάλι. Πρέπει να χωρέσει, χωράει. Βάζω μέσα την κανέλα. Εφτά γαρίφαλα. Θέλουμε μέλι 5 κουταλές της σούπας. Εγώ θα βάλω για την ώρα 3 κουταλές και μετά θα συμπληρώσω. Βάζω 3 κουταλές της σούπας μέλι. Όπου αρχίζει και μυρίζει ωραία. Αλλάζει και το χρώμα το έγερο. Και μυρίζει και ωραία. Αρχίζει και βγάζει μπουλμπουλίθες. Πάει να βράσει. Δεν το αφήνουμε να βράσει. Χαμηλή φωτιά το θέλουμε. Το ηλόκλημα εξατμίζεται τώρα. Το βγάζουμε από την εστία. Κλείνουμε την εστία. Και συμπληρώνουμε 2 κουταλιές μέλι ακόμα. 2 κουταλιές σούπας. Και συνεχίζουμε το ανακατεύουμε. Αυτό κανονικά έτσι, ζεστό πίνετε. Τώρα το μέλι. Χλιαρό. Α, όχι, κρύο. Κανονικά ζεστό το πίνεις. Αλλά εμείς θα το αφήσουμε, θα το βάλουμε σε μπουκάλι. Θα το αφήσω να κρυώσει και μετά συνεχίζουμε. Το ρακόμελο έχει κρυώσει, λίγο χλιαρό είναι. Έχει πάρει ωραίο χρώμα. Λίγο ρίξαμε κάτω, έξω, δεν πειράζει. Το λίγο δεν μας πειράζει, Γιώργο. Όχι, το λίγο δεν πειράζει. Τώρα θα βάλουμε και σε μπουκάλι. Πήρα τη σίτα τη ψηλή. Μήπως πειράσει κάτι, ξέρω εγώ. Αλλά θέλω να βάλω και αυτό μέσα έτσι. Έτσι για ομορφιά να υπάρχει. Κακό δεν είναι. Λίγο ακόμα μπορούμε να βάλουμε έτσι. Το ρακόμελο είναι έτοιμο. Επειδή έχει μείνει λίγο εδώ, θα το πιούμε στο χείο. Θα το πιούμε. Στην υγειά σας.
Είναι φάρμακο. Τώρα που έρχεται ο χειμώνας χρειάζεται. Ωραίο. Οπότε γραφτείτε στο κανάλι. Ξέρετε τι να κάνετε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.